Όπως πιθανό γνωρίζετε, στις αρχές του χρόνου, έπειτα από μια περίοδο ζυμώσεων, προχωρήσαμε στην ίδρυση του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο ΔΕΜΕΤ. Με τη σημαντική βέβαια βοήθεια του ΣΕΤΕΠΕ και ειδικότερα του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι λόγοι που μας όθησαν σε αυτήν την κίνηση ήταν τα συνεχή προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι όλων των τμήματων στο ξενοδοχείο, στην εργασιακή τους καθημερινότητα, τα οποία εντάθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τα τελευταία 2 χρόνια, λοιπόν, με αφορμή την πανδημία, βιώσαμε τη μείωση του εισοδήματός μας, είδαμε να εφαρμόζεται πάνω μας όλο το προστάσιο που έδωσε η κυβέρνηση στους εργοδότες, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να επιβιώσουμε, να μην μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Με την κατάσταση φυσικά να συνεχίζεται έως σήμερα, που βλέπουμε τα ξενοδοχεία, την ατμομηχανή της οικονομίας, όπως λένε, να εμφανίζουν πληρότητες που φτάνουν το 100% φέρνοντας τεράστια κέρδη στους εργοδότες, αλλά εμείς να συνεχίσουμε να βιώνουμε την ίδια εκμετάλλευση και τους ίδιους μισθούς πείνας. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει αβίαστα είναι πως και στα κέρδη τους και στη ζημία τους αυτοί που την πληρώνουν είναι πάντα οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό πήραμε την απόφαση να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε με γνώμονα τις δικές μας ανάγκες. Δεν μπορούμε να πορευτούμε με τη λογική των ηγεσιών της Ομοσπονδίας και του Σωματείου Ξενοδοχοπαλλήλων, οι οποίοι είναι απόντες από όλους τους αγώνες του τελευταίου διαστήματος. Αντιθέτως, φιλοδοξούμε να γίνουμε ο φάρος και για τα υπόλοιπα ξενοδοχεία να συμμετέχουν στον κοινό αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. Χαιρετίζουμε λοιπόν τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου, δηλώνουμε την απεριόριστη συμπαράστασή μας στους υπόλοιπους συναδέλφους για τους αγώνες που έχουν ήδη ξεκινήσει και είμαστε εδώ για να φωνάξουμε πως μόνο συλλογικά, με συνεχή επαγρύπνηση και συνεχή παρουσία στις δράσεις του Συνδικάτου, θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, συνάδελφε. Βρισκόμαστε εδώ να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε τον κλάδο μας. Μας αφορά όλους. Είμαστε εδώ με έτοιμα να αρθεί αυτό το μέτρο της εταιρείας που ξαφνικά με μια ιστορική αλληλογραφία απορρίθμισε τις ζωές των συνάδελφων τετράωρων. Το μέτρο αυτό είναι η πίσω πόρτα του νομού Χατζηδάκη. Το μέτρο αυτό και άλλα πολλά απορριθμίζουν τις ίδιες μας τις ζωές. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι αυτό. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τη συλλογική σύμβαση εργασίας, τα βαρέα θηγιεινά, υγεία, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε δυναμικά με συσπήρωση, αλληλεγγύη και ταξική συνείδηση. Σαν εργάτες, πανελλαδικά. Αυτές οι κινητοποιήσεις πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να μεγαλώσουν. Τα αιτήματά μας είναι γνωστά. Και αυτή τη στιγμή, μια παρένθεση, συντελείται και ένα έγκλημα στην Ελλάδα με τη μεγάλη βιομηχανία, την αιματοβαμμένη της Λάρκο, που και εκεί θα πρέπει να δώσουμε χείρα βοηθείας στους συνεργάτες μας, στους συναδέλφους, στους εργαζόμενους. Αυτά είχα να σας πω. Καλούς αγώνες και συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε καταρχάς καταδικάζοντας την ανέτεια και απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν οι συναγωνιστές μας, οι οποίοι δικάζονται σήμερα για το έγκλημα που έκαναν να ρίξουν κόκκινες μπογιές στα άρματα μάχης του ΝΑΤΟ που στέλνονταν από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από τις δυνάμεις καταστολής. Αυτός είναι ο φόβος τους, φοβούνται τον οργανωμένο λαϊκό αγώνα και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να αποδείξουμε ότι καλά κάνουν και φοβούνται. Μετά τις απεργιακές μάχες που δώσαμε μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία 6 Απριλίου και Πρωτομαγιά, παίρνουμε παραπάνω δύναμη και συνεχίζουμε. Και είναι αυτή η δυναμική που είχαμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις, το άνοιγμα σε νέους χώρους, το πλατή κάλεσμα για καταδίκη της αντεργατικής πολιτικής,
για την προστασία του εισοδήματός μας, για την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τον πόλεμο που μας έχει χώσει με τα μπούνια η κυβέρνηση με τις ευλογίες και των άλλων αστικών κομμάτων. Είναι αυτές οι κινητοποιήσεις που έδωσαν παλμό και δυναμική στα απεργιακά μπλοκ μας. Με αυτόν τον αέρα πήγαμε και σε αυτή την απεργιακή μάχη και έτσι θα συνεχίσουμε. Οι αγώνες που δώσαμε όλο αυτό το διάστημα μας έκαναν πιο δυνατούς, μας έφεραν σε επαφή με περισσότερους εργαζόμενους, άνοιξαν δρόμους για το συνδικάτο μας σε περισσότερους χώρους, σε πιο πολλούς συναδέλφους. Έστειλαν το μήνυμα της διεκδίκησης και του αγώνα, της ανάγκης για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων στο ύψος των αναγκών μας. Και με μεγαλύτερη απέτηση από τους εαυτούς μας συνεχίζουμε. Είμαστε σήμερα εδώ για να διεκδικήσουμε αυξήσεις στους μισθούς, κανείς κάτω από 8-25 με εξασφαλισμένα επιδόματα, πενθήμερο 7ωρο, επαναφορά των βαρέων αθυγιεινών, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς με γιατρό εργασίας, προστασία των διανομέων με ΜΑΠ, βενζίνες, συντήρηση πληρωμένα από τον εργοδότη, να πεταχτούν τα δουλεμπορικά έξω από τους χώρους δουλειάς, προστασία των ανέργων με επίδομα 600 ευρώ, ανθρώπινες συνθήκες διαμονής για τους εποχικά εργαζόμενους. Στη σημερινή απεργιακή μάχη έχουν ρηχτεί με επιτυχία από το πρωί οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο ΜΕΤ, με το ιδρυμένο σωματείο τους και το ΣΕΤΕΠΕ στην πρώτη γραμμή. Με την απόφασή τους να απεργήσουν, έδωσαν απάντηση στην εργοδοσία για την αδιαλαξία της σε ό,τι αφορά τα αιτήματά τους. Έδωσαν όμως και ανάταση στους συναδέλφους ξενοδοχοϋπάλληλους, έστειλαν μήνυμα ότι δεν είναι τίποτα κατόρθωτο όταν η εργατική τάξη οργανωμένα και συλλογικά δρά μέσα από τα σωματεία της μπορεί να καταφέρει πολλά. Οι εργαζόμενοι στο ΜΕΤ έκαναν την αρχή, γυρνώντας την πλάτη στις συμβιβασμένες ηγεσίες του εργοδοτικού συνδικαλισμού, που με όρους ανάθεσης και συμβιβασμού προσπαθούν να περιορίσουν τη δικαιολογημένη αγανάκτηση που επικρατεί στις καμαριέρες και τους γκρουμ, στους ρεσεψιονείς και τους μάγειρες. Στη σημερινή απεργιακή μάχη έχουν ρηχτεί και οι διανομής της e-food, με τα μηχανάκια τους, τις κόρνες τους, τα αιτήματά τους και το δυναμισμό τους. Με την εντός εισαγωγικών καλή εταιρεία να ξαναχτυπά στην προσπάθειά της να πετάξει εκτός δουλειάς του τετράωρους, αλλά και την κοροϊδία την οποία ονόμασε επίδομα για τη βενζίνη για 2 μήνες, ενώ η τιμή της έχει φτάσει στα ουράνια. Τα προβλήματα των διανομέων γενικότερα δεν έχουν τελειωμό. Εργατικά εντός εισαγωγικών ατυχήματα, ακριβή βενζίνη, έκθεση σε καιρικές συνθήκες και άλλα. Έχουν όμως δείξει ότι με την πάλη τους, δείχνοντας εμπιστοσύνη στο ΣΕΤΕΠΕ, κάνοντας στην άκρη τις διασπαστικές φωνές που θέλουν τους εργαζόμενους ξεκομμένους από τα σωματεία, από τη συλλογική δράση, μπορούν να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες και καλύτερους μισθούς, ορθολογικό υπολογισμό των αποστάσεων και σωστή απόδοση της βενζίνης. Όσο τα σωματεία παλεύουν με κοινούς στόχους, έχοντας κοινούς αντιπάλους, όσο υπάρχει συντονισμός και κοινή δράση, μπορούμε να έχουμε ακόμα και μεγάλες εταιρείες στα σκηνιά. Όσο αντίθετα επικρατούν οι λογικές του μικρότερου κακού, της ανάθεσης και του να δούμε τι θα μας απαντήσουν, τότε οι διανομής θα είναι σε απόγνωση και απογοήτευση. Οι διανομής e-food έχουν δείξει το δρόμο για όλους τους διανομείς σε όλα τα μαγαζιά. Στη σημερινή απεργιακή μάχη έχουν ρηχτεί και οι εργαζόμενοι στη σύντηση της φοιτητικής λέσχης του Αριστοτελείου, με τα αιτήματα για μόνιμη και σταθερή δουλειά, χωρίς εργολάβους, ποιοτική και δωρεάν σύντηση για όλους τους φοιτητές. Αιτήματα που πρέπει να αγκαλιάσουν κάθε εργολαβικό εργαζόμενο στην εστίαση, να ξεκουμπιστεί η γάγκρενα αυτή, η οποία κερδίζει σε βάρος των εργαζόμενων, μειώνει την ποιότητα της σύντησης και όλα αυτά με επιδοτήσεις από κάθε κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο. Οι εργολαβικοί της σύντησης στη λέσχη του Αριστοτελείου έχουν δίπλα τους τους φοιτητικούς συλλόγους που έχουν έρθει και με φόρα μετά τις πρόσφατες εκλογές τους, έχουν το ΣΕΤΕΠΕ και μπορούν να δώσουν χτυπήματα σε εργολάβους και Πριτανία που τους κρατάνε ομήρους. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τα γεγονότα του πολέμου στην Ουκρανία. Η χώρα μας έχει άμεση εμπλοκή. Έχουν αδειάσει τα νησιά από στρατιωτικό εξοπλισμό και όπλα για να τα στείλουν στο στρατό του Ζελένσκι, στους Ναζί του τάγματος Αζόφ. Μπλέκουν το λαό μας σε περιπέτειες για χάρη των ατοικών υποχρεώσεων. Υποχρεώσεις οι οποίες μεταφράζονται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και ενώ μένουμε αθωράκιστοι από σεισμούς, πυρκαγιές, από όποιες άλλες φυσικές καταστροφές, το είδαμε και χθες εδώ πέρα που πλημμύρισε η Εγνατία, αφήνοντάς μας χωρίς γιατρούς και δασκάλους. Και είναι αυτός ο πόλεμος, ο οποίος τυπικά ξεκίνησε με την απαράδεκτη και καταδικαστέα ρωσική εισβολή, όμως προετοιμαζόταν καιρό τώρα με τις συγκρούσεις μεταξύ στρατοπέδων, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία, Ρωσία, Κίνα, Ιράν απ' την άλλη, για το ποιος θα έχει την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια πυραμίδα. Εμείς λέμε ότι δεν θα επιλέξουμε στρατόπεδο ληστών. Η ελληνική αστική τάξη έχει επιλέξει να είναι με το ΝΑΤΟ, το οποίο λέει κιόλας μας προστατεύει από την τουρκική επιθετικότητα. Είδαμε πρόσφατα πώς μας προστατεύει.
που συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία σε τουρκική άσκηση κατάληψης νησιού, πιανού νησιού άραγε. Και μάλιστα και με πλοίο των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν αραγμένο στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, εκεί δηλαδή που θα μας προστάτευαν οι νατοϊκοί. Στην πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία θα φέρει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την εργατική τάξη της χώρας μας στο κρεμό. Ειδικά στον κλάδο μας ξέρουμε τι μας περιμένει αν οι εκατέρωθεν απειλές μετατραπούν σε σύγκρουση. Ανεργία, ανέχεια και θα μας μιλάνε για εθνική ομοψυχία και συνένεση. Συνένεση σε τι? Στο περαιτέρω ρήμαγμα των ζωών μας? Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πόλεμός τους είναι η συνέχεια της υπεριαλιστικής τους ειρήνης. Οι εργαζόμενοι στη σεζόν ζουν για άλλη μια φορά το τουριστικό θαύμα. Κοντέινερς για σπίτια, 12 ώρα, σπαστά, για 30 το πολύ ευρώ την ημέρα. Και είναι πρόκληση να λένε ότι δίνουν περισσότερα χρήματα για να πείσουν μάγειρες και σερβιτόρους για να πάνε για δουλειά. Τα ψίχουλα που δίνουν οι μεγαλοξενοδόχοι και οι μεγαλοεστιάτορες για 70 ώρες την εβδομάδα, για συνθήκες διαμονής που θυμίζουν σκλαβοπάζαρα, είναι ντροπή να τα βαφτίζουν παραπάνω λεφτά. Οι ξενοδόχοι με τις δηλώσεις τους για κενές θέσεις στον τουρισμό γλυκοκοιτάζουν προς τους πρόσφυγες της Ουκρανίας και στις διακρατικές συμφωνίες με το Πακιστάν, που θα μετατραπούν σε τζάμπα δυναμικό, έτοιμο να το ξεζουμίσουν για όσο θέλουν να βγάλουν στις πλάτες τους ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Οι συνθήκες σεζόν όμως δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη Χαλκιδική και την Πιερία. Εδώ στην πόλη μας, στα επισητιστικά, στα μεγάλα ξενοδοχεία, η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο. Ζητάνε από τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη κατά την προσφυλή τους έκφραση για να αντέξει το μαγαζί. Να σηκώσουν δηλαδή στις πλάτες τους οι λατζιέρες και οι σερβιτόροι τα 12 ώρα και τα σπαστά, με την επισκεψιμότητα να χτυπάει κόκκινο, με την ένταση της δουλειάς να είναι ασταμάτητη. Και αν εδώ οι εργαζόμενοι δεν έχουν να μείνουν σε κοντέινερ, έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, τα πανύψηλα νίκια, τα σαπάκια του ΟΑΣΤ, στα οποία στηβάζεται η εργατική τάξη για να πηγαίνει από τη δουλειά στο σπίτι και το αντίστροφο, και σήμερα το Σωματείο των Εργαζομένων του ΟΑΣΤ κάνει απεργία και για συλλογικές συμβάσεις, αλλά και για ποιοτική συγκοινωνία, και είναι η εργατική τάξη μαζί τους αυτό. Για την ακρίβεια, σαν συνδικάτο, μπορούμε να παλέψουμε διεκδικώντας υπογραφή και υποχρεωτικότητα συλλογικών συμβάσεων εργασίας στο ύψος των αναγκών μας. Διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, με εξασφαλισμένο 7ωρο και πενθήμερο, που να ανταποκρίνονται στη σύγχρονη καθημερινότητα, για να έχουμε ελεύθερο χρόνο να περνάμε με την οικογένειά μας και τους φίλους μας, με αναγνωρισμένα επιδόματα και τριετίες. Και αυτά δεν είναι για τη Δευτέρα παρουσία, ούτε τα λέμε απλά για να κάνουμε διαγωνισμό ποιος τα λέει καλύτερα. Βγαίνουν σαν αιτήματα από την ίδια τη ζωή, από την εργασία μας και το μόχθο μας όλα αυτά τα χρόνια. Μόχθο που το καρπώνονται μια χούφτα κυφήνες και εμείς μένουμε με την αγωνία αν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε το ρεύμα ή αν θα καταφέρουμε να σώσουμε το σπίτι μας από την τράπεζα, όπως γίνεται με την περίπτωση του συναδέλφου μας, και καλούμε 12 η ώρα να είμαστε σε τραπεζικό κατάστημα στην Ίωνος Δραγούμη. Μόχθος ο οποίος δεν ανταμείβεται όσο θα έπρεπε με βάση τον πλούτο που έχουμε παράξει. Είναι αναντίστοιχη μισθή μας με τα δισεκατομμύρια ευρώ που θα μοιραστούν οι μεγαλοκαρχαρίες του κλάδου. Και είναι αυτός ο μόχθος μας που δεν μπορούμε να το χαρούμε σε διακοπές, γιατί είναι μακρινό όνειρο να πάμε κάπου για να αναπληρώσουμε τις δυνάμεις μας. Και γι' αυτό ακριβώς ξεχυλίζουμε από οργή όταν ακούμε ότι γίνονται deals στον τουρισμό ή στις πλατφόρμες διανομών και εμείς ζούμε με 360. Αυτό δεν θα το ανεχτούμε άλλο. Αρκετά ματώσαμε, αρκετά πληρώσαμε. Βάζουμε τις δικές μας ανάγκες μπροστά με αγωνιστική διάθεση και αισιοδοξία. Όλο το προηγούμενο διάστημα φανερώσαμε ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται. Μόνο με την πάλη μας μπορούμε να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας. Με την πάλη μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά, ενάντια σε απολύσεις, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, ενάντια σε πληστηριασμούς και διακοπές ρεύματος. Στον αγώνα μας για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων δεν περισσεύει κανένας, μας αφορά όλους.